Υπό ρωσικό έλεγχο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης, με τα ρωσικά στρατεύματα να έχουν στείλει τελεσίγραφο προς τους νεοναζί του τάγματος Αζόφ που έχουν ταμπούρωθεί σε εργοστάσιο μεταλλουργίας κοντά στο λιμάνι, οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή περιμετρικά του εργοστασίου. Η Μαριούπολη αποτελεί πόλη κλειδί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Μόσχας και η κατάληψή της θα αποτελεί νίκη στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία και αποτυχία για την Ουκρανία για 4 λόγους, σύμφωνα με αναλυτή του BBC. Πρώτον, εξασφάλιση χερσαίου διαδρόμου μεταξύ Κριμαίας και Ντομπάς. Όταν οι Ρώσοι αισθανθούν ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς αυτή τη μάχη, θα έχουν ολοκληρώσει μια χερσαία γέφυρα από τη Ρωσία στην Κριμαία και θα το δουν αυτός μια μεγάλη στρατηγική επιτυχία, λέει ο στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς. Εάν η Μαριούπολη πέσει, τότε η Ρωσία θα είχε τον έλεγχο του 80% της ακτογραμμής της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, διακόπτοντας το θαλάσσιο εμπόριο και απομονώνοντας την περαιτέρω από τον κόσμο. Δεύτερον, στραγγαλισμός της ουκρανικής οικονομίας. Σε κανονικούς καιρούς, η Μαριούπολη είναι βασικός εξαγωγικός κόμβος για τον Χάλιβα, τον Άνθρακα και το Καλαμπόκι της Ουκρανίας που προορίζονται για πελάτες στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Τρίτον, αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Εάν η Ρωσία καταφέρει να συλλάβει ζωντανούς μαχητές του τάγματος Αζόφ, είναι πιθανό ότι θα παρελάβουν μέσα ενημέρωσης ως μέρος του συνεχιζόμενου πολέμου πληροφοριών για να δυσφημίσουν την Ουκρανία και την κυβέρνησή της. Τέταρτον, ηθικό πλεονέκτημα. Μία ρωσική νίκη στη Μαριούπολη θα επέτρεπε στο Κρεμλίνο να δείξει στον πληθυσμό του ότι η Ρωσία πετυχαίνει τους στόχους της και σημειώνει πρόοδο. Για τον πρόεδρο Πούτιν, όλα αυτά έχουν ιστορική σημασία.